Γεια σου Χριστίνα, καλησπέρα στο Λονδίνο και στην άλλη Χριστίνα από την Αγία Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, και στο Μαρίνο, καλό μήνα και στο Σταύρο, καλό μήνα σε όλους παιδιά, και στη Μαύρα, και στη Μάρβα, καλή Λευτεριά, έλα, καλό μελέτα, γεια σου Βασίλη, γεια σου Στέλλα. Και στο Μιχάλη, και στη Σοφία στην Αγγλία, καλό μήνα και στο Σταύρο. Καλό μήνα πέρα για πέρα, αγαπημένοι μου φίλοι. Γεια σου Τερέζα. Καλή, αγωνιστική πρωτομαγιά η Βίκη, μπαίνει δυνατή. Και ο Θοδωρής και ο Ζήσης. Καλησπέρα σε όλους, γεια σας, γεια σας. Με βλέπετε λίγο απροετοίμαστο, γεια σου Ντίνα μου. Γιατί από χθες η κόρη μου έχει κάνει κατάληψη στο γραφείο μου. Είχε στυλώσει τα πόδια και μου λέει, τώρα δεν ξέρω, θέλω να κάνω εκπομπή με τον μπαμπά. Πίστεψε με, δεν το θέλετε αυτό. Γεια σου Ευρυπίδη, καλό μήνα, καλό μήνα. Αλλά και στον Κωνσταντίνο, σε όλους... Τι θα πιούμε σήμερα και τι δεν θα πιούμε, Καρολίνα μου. Γεια σου Μυρτώ. Καλή πρωτομαγιά στην Άιριν. Στο φίλο μου τον Νίκο στην Κύπρο. Καλό μήνα Μάκη, να είσαι καλά. Που λέτε και τελευταία στιγμή τι κατάφερα να αποτρέψω από το να κάνουμε εκπομπή παρέα. Θες μικρή στο πάνελ, πίστεψε με, δεν θέλεις. Δεν θέλεις, δεν θα γίνει δουλειά εδώ πέρα. 24 ώρες βροχή στη Βιρτζίνια, και επιτέλους λιακάδα. Εμείς εδώ πέρα, Δημήτρη μου, έχουμε πραγματική πρωτομαγιά με λιακάδα, όπως θα έπρεπε να είναι, άσχετα αν εμείς είμαστε εντός. Γεια σου Βασίλη, καλό μήνα και στη Ρωδιά. Στο Λελεκάκι έχει πέσει μαύρο, έχει πέσει, πώς το λένε, λογοκρισία. Του χρόνου θα να ψήνουμε παρέα, αυτό. Τι εννοείς το πως τα νιάτα, Σταύρο, δεν κατάλαβα, δεν θέλω υπονοούμενα. Όχι, η νέα γενιά ακόμα είναι νωρίς να μπει στο κουρμπέτι. Καλό μήνα, Πέγγι μου, και στο Φίλιππο. Συνεφιασμένο τον Γκέτεμποργκ, κουράγιο φίλε Βασίλη, καλημέρα και καλό μήνα. Και στη Χριστίνα, που λέτε, ενώ δείχνει πολύ έτσι promising το Λελεκάκι. Καλό μήνα Δημήτρη μου. Ο Πέτρος θα με καταλάβει γιατί έχει περάσει από εκεί και το έχω δει και το θυμάμαι ήδη η σώμαση. Καλό μήνα και στο Σπύρο. Και στον άλλο Σπύρο, δύο Σπύροι, ένα στο Facebook, ένα στο Instagram, που λέτε ήδη έχει αρχίσει και θέλει να μυρίζει το ποτήρι με το κρασί, κάθε φορά που με βλέπει να το κρατάω και να το σερβίρω και τα λοιπά. Καλό μήνα, Γιάννα μου, καλή πρωτομαγιά. Και δεν θα ξεχάσω, Πέτρο, την Ιριάννα από τις πρώτες μου επισκέψεις κάτω στο κτήμα, που όταν σερβίρες κρασί, το θυμάσαι φαντάζομαι, Μανώλη μου, καλό μήνα σε σένα, ήθελε να πιάνει το... και στο Γιώργο της Θεσσαλονίκη, καλό μήνα, καλησπέρα. Ήθελε να πιάνει το ποτήρι και να σερβίρει και εκείνη. Το θυμάμαι, το έχω εικόνα στα μάτια μου και το βλέπω και στην κόρη μου τώρα που με το που με βλέπει να κρατάω ποτήρι κρασί κατευθείαν θέλει να το μυρίσει. Το μυρίζει. Αχ, ωραίο μου λέει. Άρα, εντάξει. Αρχή. Εντάξει, χθες, αυτό ξεκίνησα να σας λέω. Είχε μπει στο γραφείο μου εδώ πέρα και όργωνε. Στην αρχαία Ολυμπία, Μάρτιν Μακδάρεν. Καλή πρωτομαγιά. Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας. Έπιανε μπουκάλια εμένα, εγώ τα βλέπα, γεια σου Λάζαρε, γεια σου φίλε, καλημέρα και καλό μήνα. Τα βλέπα και μου είχε πάει, έχανα χρόνια από τη ζωή μου. Αντώνη, καλό μήνα και στο Ηράκλειο και την αγάπη μας. Χθες το μεταξύ είχε πάρει και ένα μπουκάλι whisky, γιατί έχω και διάφορα εδώ πέρα όπως καταλαβαίνετε, και μου λέει, καλό κρασί είναι αυτό, τώρα τι να σου πω, καλό, λέω, πολύ καλό. Αλλά έρχομαι εδώ πέρα και γι' αυτό όλη η κουβέντα. Έψαχνα πράγματα, έψαχνα ανοιχτήρια κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν όλα αλλού για αλλού. Αποσυντονίστηκα λιγάκι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Καλό μήνα και στην Ελισάβετ.
Έτσι. Λες να την κάνουμε Δημήτρη και αυτή γευσιγνώστρια. Για να δούμε. Για να δούμε. Τι έχουμε να δούμε. Μαζευόμαστε, βλέπω. Να πεις και πού να πάμε πρωτομαγιάτικα. Πού να πάμε να πιάσουμε το Μάη, όσο και ωραία μέρα και να έχει. Το t-shirt καθότι... Αυτό είναι παλιό εντωμεταξύ. Τα πρώτα t-shirt που είχα φτιάξει. Καλό μήνα έχει τον Τάσο. Που είχα φτιάξει... Κώστα μου, καλό μήνα έχει εσένα. Όταν ξεκίνησα τις εινικές μου περιηγήσεις, ναι, είναι πολύ επαναστατικό. Και καθότι δεν οδηγούμε και είμαστε χαλαρά, και στην κυρία Ντίνα, καλησπέρα και καλό μήνα και χαιρετισμούς σε όλους. Οπότε, γιατί όχι, γιατί να φτύνουμε, έτσι, εδώ πέρα, σήμερα τουλάχιστον, πίνουμε. Παρέα στο βουνό η Ελισάβετ, όλα κατά πράσινο και όλα τέλεια, μπράβο, μπράβο. Και στο Λούι, και στο Δημήτρη, καλησπέρα, καλό μήνα. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Γεια σου Νατάσα μου. Καλησπέρα, καλό μήνα σε όλους σας. Για το ενδιαφέρον για τα masterclass της Σαμπάνιας έχω λάβει πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα και στη Μαριάννα και στον Γιώργο κάτω. Δεν είναι αργία, είναι απεργία. BBQ Day ο Αντώνης. Αυτά είναι. Αντώνη μου, εγώ θα το κάνω αύριο. Ελπίζω να διατηρηθεί ο καιρός. Και στον Γιώργο του Παπάγου. Θα το κάνω αύριο γιατί σήμερα δεν μπορώ. Θα μέχρι να ανοίξουμε, πώς το λένε, να ανάψω κάρβουνα κτλ. Μάσκα wine lovers, όχι βρε Ντίνε μου, μάσκα wine lovers πώς θα πίνουμε, με τρύπα για καλαμάκι. Ας περιοριστούμε στα μπλουζάκια. Καλησπέρα και στο Γιάννη, καλό μήνα. Και στην Πάφο, καλησπέρα και στην Άννα, καλό μήνα. Που λέτε καταιγισμός μηνυμάτων και ενδιαφέροντος για τα Champagne Masterclasses. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Α, ο Νάσος βέβαια, every day is barbecue day. Άντε Νάσο μου, άναψε φωτιά, μπουμπούνα από τα κάρβουνα, τι περιμένεις να φάμε τίποτα. Και στην Ανά καλό μήνα, και στον Κωνσταντίνο στο Εδιμβούργο καλό μήνα. Ό,τι άλλο θέλετε, περί των masterclasses, εδώ είμαι. Ό,τι απορία έχετε, πώς να συμμετάσχετε, ακόμα και για εσάς του εξωτερικού που με ρωτάτε πολύ, υπάρχει λύση. Ποιος με βλέπει, Λάμπρο και εσύ, είδες. Ετοιμάζουμε τη νέα γενιά wine lovers από τώρα. Καλησπέρα και στον Παντελή και στο Βαγγέλη, καλό μήνα. Αναμένει είναι και τι έχει επάνω Νάσο. Άντε, γιατί εμείς εδώ πέρα με μπιφτέκια σήμερα. Αύριο τα χοντρά και τα μεγάλα. Σπανακόριζο ο Φίλιππος, μάλιστα. Ωραία, άσυμο είναι και το σπανακόριζο. Σίδηρο προσφέρει. Με τον... ναι, να μου στείλει ο Κωνσταντίνε οπωσδήποτε, γιατί εγώ μπορώ να το ξεχάσω. Με τον Νάσο παρεμπιπτόντος, ο οποίος, εντάξει, όπως σας έχω ξαναπεί, έχει πάει το barbecue και το κάπνισμα, όχι το κάπνισμα που εγώ απεχθάνω, με το κάπνισμα που λατρεύω στα κρέατα και το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Καλό μήνα στον Κώστα. Φάβα με καραμελωμένο χταπόδι η Κυριακή. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Καλό μήνα και στην Ατάσα και στον Κλεωμένη. Με τον Άσο λοιπόν θα κάνουμε κάτι πολύ ωραίο σχετικά σύντομα. Όχι με κρασί, αλλά με ουίσκι. Μείνετε συντονισμένοι. Από εβδομάδα που χαλαρώνουν τα πράγματα και θα το πάμε λίγο πιο αραιά το πρόγραμμα εδώ πέρα, έχετε να δείτε πολύ ωραία πράγματα. Έχετε να δείτε την Τρίτη στον Αβέρκιο. Καλό μήνα, καλησπέρα στην όμορφη Κύπρο. Έχετε να δείτε masterclass εκπληκτικό, επειδή σκέφτομαι τις σαμπάνιες και τη δοκιμή τους και μου τρέχουν τα σάλια. Masterclass ροζέ σαμπάνια στην Τρίτη. Θα το πω, άντε δεν... Ζήνωνα, καλησπέρα, καλό μήνα. Την αγάπη μου στην Κύπρο και σε όλους σας εκεί. Θα το πω γιατί δεν αντέχω άλλο. Θα το πάρει ο... Από το Affair 5, είδες, το κατάλαβα ότι είσαι από εκεί πέρα πάνω, φίλε. Γεια, στείλε, σπιτικό, Είμαι διατεθειμένος
να δοκιμάσω, γιατί όχι. Λοιπόν, την Τετάρτη, όχι από εδώ, θα σας κοινοποιήσω το account, από ένα πολύ γλυκό account, από το account του Pavlov's Lab, του... Βρε Αντώνη, γουρουνομέρα, κοντοσούβλια και σταυλίσεις χοιρινές. Απαπαπαπα. Καλό μήνα στη Μαρία. Καλό μήνα και χρόνια και καλησπέρα και στην Ξένια. Και στον Ευάγγελο. Ευάγγελο, νομίζω έχει γενέθλια η Μπάρμπαρα. Αν ναι, να τη χαίρεσαι και να μας τη φιλήσεις. Καλό μήνα και στον και στο Χρήστο. Λοιπόν, αφήστε να το πω. Τετάρτη το απόγευμα θα σας πω λεπτομέρειες. Όχι μόνο θα φτιάξουμε, γιατί θέλει και μία Παρασκευή, και θα δοκιμάσουμε live Moët Ice Rosé, την εκπληκτική, την απόλυτη καλοκαιρινή, ανοιξιάτικη, συγγνώμη, και καλοκαιρινή σαμπάνια, αλλά ταυτόχρονα ο μάγος της Παύλοβα, ο Άλεξ ο Παυλόφ, ο φίλος μου, στο εργαστήριό του στην Νέα Ερυθρέα, μαζί θα είμαστε, θα φτιάχνει Παύλοβα με φρούτα της εποχής, με τι φράουλες, τι βατόμουρα, τι μύρτιλα, δεν ξέρω και εγώ τι, και με τα ίδια φρούτα θα φτιάξουμε και την σαμπάνια. Μάλιστα μην σας πω ότι τώρα που χαλαρώνουν τα πράγματα, άμα θέλει και κανένας να περάσει να το γεράσουμε και ένα ποτήρι, δεν θα τον διώξουμε τώρα, ειδικά μέχρι 10 άτομα. Αλλά τώρα ειδικά μπορούμε να το κάνουμε, είμαστε λιγάκι πιο χαλαρά. Καλώ στην Νατάσα, καλό μήνα και σε σένα. Watch this space, θα σας πω λεπτομέρειες. Η άλλη εβδομάδα έχει πολύ, τον αγαπάμε τον Αλέξανδρο και τις δημιουργίες του, έτσι κακά τα ψέματα. Και η Βαρβάρα και ο μεγάλος σου γιος, αυτά είναι, μπράβο, 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 να τους χαίρεσαι. Εξαιρετικός συνδυασμός όσο δεν φαντάζεστε. Παύλοβα που φτιάχνετε, θα φτιάχνετε μπροστά μας live, και Moët Ice Rosé με τα ίδια φρούτα, δηλαδή προσπαθώ να μην το σκέφτομαι γιατί δεν μπορώ να περιμένω μέχρι την Τετάρτη. Τέλος. Γιάννη μου, καλό μήνα. Καλό μήνα, καλησπέρα σε όλους. Απανατάει κεφαλαιά, γι' αυτό σου λέω, προσπαθούσα να σας το κρατήσω, αλλά δεν αντέχετε. Δοκίμασες από τον Άσο Ιωάννα, δεν κρατήθηκες. Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι. Και επειδή δεν... For President of Pavlov, άντε, να το κατεβάσουμε για... πώς το λένε, για πρόεδρο τον Άλεξ. Και επειδή, όπως σας είπα, η άλλη εβδομάδα έχει πολύ σαμπάνια, θα κλείσουμε την Παρασκευή, σας το είπα και χθες, με τον... από εδώ, στη 1:30 το μεσημέρι, με τον Γιώτη τον Αγγελίδη. Καλησπέρα και καλό μήνα. Και αγάπη και ευτυχία και όλα στο Διονύση, ανταποδίδουμε τις όμορφες ευχές σου. Με τον Γιώτη τον Αγγελίδη, τον φίλο και συνεργάτη από την Diageo, με Βεύ Κλικό, θες και την Παύλοβα, έλα, θα σου πω λεπτομέρειες, άμα κάνεις κέφι Ιωάννα μου την Τετάρτη. Βεύ Κλικό και σαμπάνια στο μπαρ, ως ποτό, σε ποτό, αντί για ποτό. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα θα κάνουμε με τον Γιώτη, ο καθήλυνα αρμόδιος σε θέματα που αφορούν στον κλάδο του μπαρ. Ειρήνη μου, καλό μήνα, έχεις εσένα. Καλησπέρα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Ναι μεν τον άλλο μήνα, καλά, την άλλη εβδομάδα με συγχωρείτε, αλλά και τον άλλο μήνα που ξεκινάει από σήμερα. Καλό μήνα. Αλλάζουν λίγο τα δεδομένα όσον αφορά στις μετακινήσεις και θα βγαίνουμε χωρίς SMS και όλα αυτά, αλλά μπορεί να μην μαζευόμαστε πλέον, καθότι πολύ θα αλλάξει και η καθημερινότητά σας. Δεν θα μαζευόμαστε εδώ πέρα κάθε μέρα. Θα σας λέω το πρόγραμμα εγκαίρως να το ξέρετε. Και, αλλά θα κάνουμε ωραία πράγματα. Έτσι μπαίνει και η άνοιξη, ανοίγει ο καιρός, ανοίγει η ψυχή. Τάσο μου και σε σένα, καλό μήνα, καλό μήνα. Ανοίγουν τα κέφια και στη Χρύσα στην Κατερίνη. Είδες Χριστίνα, εσύ ειδικά που είσαι, ειδικεύεσαι και στα γλυκά, άμα λες ότι ο Άλεξ ο Παυλόφ είναι εξαιρετικός, η γνώμη σου μετράει διπλά. Εγώ έχω ένα μεγάλο παράπονο από τον Άλεξ τον Παυλόφ και το τσουρέκι του. Πάω και παίρνω τσουρέκι για την κόρη μου και σχεδόν ποτέ δεν φτάνει στην κόρη μου, γιατί το τρώω όλο εγώ. Δεν μπορεί να γίνει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Παιδιά, αυτό το τσουρέκι, κόλαση. Όταν λέμε κόλαση, κόλαση.
Δεν θα σας λείψει, μωρέ. Απλά θα, εκ των πραγμάτων θα χρειαστεί λιγάκι να το αραιώσουμε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά δεν φεύγω εγώ. Μην ανησυχείτε, δεν με χάνετε. Εδώ θα είμαστε. Σήμερα λοιπόν αυτή την όμορφη μέρα, και λέω να προχωρήσω γιατί έχουμε μπόλικα κρασιά και να δοκιμάσουμε και να κληρώσουμε. Έχουμε να πάμε, έχουμε μια, πώς το λένε, σχετικά μικρή μετακίνηση. Νομίζω και είναι εντός νομού. Οπότε είμαστε και εντάξει και με τον κύριο Μωρέ και τα Eclair και τα Queen Amman και όλα. Είμαι sweet lover για καλά γλυκά, έτσι, και είμαι και κυρίως, τη λέω την αμαρτία μου, της σοκολάτας. Κάνω εξαιρέσεις για πολύ πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Αλλιώς κατά τα άλλα είμαι της σοκολάτας, φανατικός, όσον αφορά στα αγγλικά. Λοιπόν, σήμερα κάνουμε μια σχετικά κοντινή μετακίνηση από εκεί που ήμασταν χτες. Χτες ήμασταν στην αρχαία Ηλία, σήμερα περνάμε τον ποταμό Αλφιό και πάμε λίγο παραπέρα στην Ολυμπία. Τσόκολαβερ, έτσι. Τσόκολαβερ και για μια καλή σοκολάτα και δει σκούρα. Εντός νομού, μπράβο Βασίλη, εσύ είσαι και επί των μετακινήσεων expert. Εντός νομού 30 χιλιόμετρα απόσταση, μια χαρά, τίποτα. Δηλαδή είμαστε και καλά και με τον Χαρδαλιά, δεν θα μπλέξουμε κιόλας. Καλησπέρα και στη Βασιλική. Εδώ λοιπόν, κάποιος μας έφυγε κάτι ωραίο. Ο Γιάννος. Καλή πρωτομαγιά, αγάπη, ελευθερία και υγεία, την αγάπη μου και στην Κύπρο. Καλώς όρισες, Γιάννο, στην παρέα μας. Σήμερα λοιπόν παραμένουμε στον ομό, είμαστε στην Ολυμπία και συγκεκριμένα στη Σκυλουντία της Ολυμπίας, για να δοκιμάσουμε τα κρασιά του οινοποιείου της οικογένειας Μαρκόγιαννη. Και εδώ πρέπει να σας πω, γιατί πρέπει να το πω, όχι μόνο ότι είναι ένα εινοποιείο στο οποίο εγώ δεν έχει τύχει να πάω ακόμα, αλλά είναι ένα εινοποιείο το οποίο μπήκε στο πρόγραμμα χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα για να είμαι ειλικρινής, για να, πώς το λένε, ακριβολογώ, όπου πάνω που αναρωτιόμουν τι να κάνουμε αύριο και τα λοιπά, μιλάω με το Βασίλη, τον Βασίλη του Μαντά, φίλος πολύ καλός, μαθητής απόφυτος πλέον του Wine Lover Seminar, από τα ζευγάρια, γιατί και με τη γυναίκα του Τίνα Τάσα έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο και αγαπώ πολύ τα ζευγάρια που παρακολουθούν μαζί το Wine Lover Seminar. Καλώς τον Γιάννη, καλησπέρα. Και αυτό γιατί πέρα από την εκτίμηση και προτίμηση που μου δείχνουν και την εκτιμώ ιδιαιτέρως, έχουν και εκείνη το έξτρα προνόμιο ότι όταν κάνουμε, πώς το λένε, events τα οποία είναι κλειστά και είναι μόνο για wine lovers, μόνο για αποφύτους, εκείνοι έχουν την ευκαιρία να φέρουν και το τέρι τους, πολύ σημαντικό. Τι λες Γιάννη, η Σκυλουντία είναι από τις περιοχές που η κοροναϊκή ποικιλία βγάζει ωραίο πικρό. Ωραία. Άρα, Βασίλη, ευκαιρία την επόμενη φορά που θα μας φέρεις κάτι από εκεί, να μας φέρεις και εξαιρετικό παρθένιο ελαιόλαδο της περιοχής. Για να το λέει ο Γιάννης, είναι νόμος, τέλος. Οπότε σημείωσε το, σε παρακαλώ, στα σουβενίρ του επόμενου ταξιδιού. Εκτός αν κατεβούμε εντωμεταξύ μέχρι κάτω και κάνουμε μια γευσηγνωσία επί τόπου. Εκεί λοιπόν μιλάμε με τον Βασίλη λοιπόν, και ο οποίος έχει καταγωγή από εκεί, μου έχει ξαναφέρει στο παρελθόν και έχω δοκιμάσει τα κρασιά του Ινοποιείου. Έχεις δική σου παραγωγή, τι ελαιολάδου, πέστονται. Και τι, θα σας φέρω αφού το πρωί σου είναι εδώ, φέρε να έχουμε για τη σαλάτα το μεσημέρι. Πλάκα κάνω. Οπότε μου λέει, εγώ θα είμαι εκεί. Μάλλον ψέματα, μου το είχε πει από καιρό ότι θα είναι εκεί. Και μου λέει, χθες έχω τα κρασιά. Του λέω, φέρτα, αν προλαβαίνεις, αν μπορείς. Ο Βασίλης και λόγω επαγγέλματος έχει και ελευθερία κινήσεων. Οπότε φέρτα, του λέω, να τα παρουσιάσουμε αύριο. Ευκαιρία είναι. Και όπως όπερ και γένετο, ήρθε το πρωί ο Βασίλης. Δυστυχώς
είμαι στην δυσάρεστη θέση όλο αυτόν τον καιρό, όλοι αυτοί οι φίλοι που έρχονται και φέρνουν κρασιά για να, πώς το λένε, βγάλουμε στο live, ούτε κανένα καφέ δεν μπορώ να τους προσφέρω λόγω όσο να είναι περιορισμών κτλ. Στην πόρτα έρχονται, ούτε καν μια χειραψία, ούτε να δώσουμε τα χέρια δεν μπορούμε. Πού θα πάει αυτή η ιστορία, άντε να τελειώνει να ισχάσουμε. Σ' αρέσει, Ρομπ? Έχω ένα φίλο που με βοηθάει σε αυτά. Άμα θες να σας, να σας φέρω σε επαφή. Ωραίο παιδί, γλυκό, με μακρύ μαλλί, θα ταιριάξετε. Καλησπέρα και στον, και στον Στέφανο. Οπότε ήρθε ο Βασίλης, μου έφερε τα κρασιά και να είμαστε εδώ να τα δοκιμάσουμε. Τα κρασιά του Ινοποιείου Μαρκόγιαννη, τα οποία, στο οποίο Ινοποιείου το τιμόνι βρίσκεται η δεύτερη γενιά πλέον, τα αδέρφια ο Γιάννης και η Αντωνία, ο Γιάννης Χριστόπουλος και η αδερφή του η Αντωνία. Αν αναρωτιέστε γιατί, παρότι το κτήμα είναι Μαρκόγιαννη, τα παιδιά έχουν το επίθετο Χριστόπουλος, αν κατάλαβα καλά, αλλά ομολογώ ότι διάβασα στα γρήγορα την ιστορία που μου έστειλε. Καλώς στο Γιάννη, καλησπέρα και καλό μήνα έχεις εσένα. Ο Βασίλης ψευδώνυμο είναι, τον, και πώς το λένε, κράτησαν το όνομα του παππού τους, τιμή Σένεκεν, του οποίου το όνομα δεν ήταν Μαρκόγιαννης, αλλά έτσι πέρασε ως ψευδώνυμο. Ήταν ο Γιάννης του Μάρκου, άρα ο Μαρκόγιαννης, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Συγχώρεσε με, Βασίλη, σήμερα μέσα στο χαμό πολύ γρήγορα κατάφερα να τα διαβάσω. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις και το δικό μου όνομα, το Λέλεκας, πριν από κάμποσες γενιές ξεκίνησε ως ψευδώνυμο. Το όνομα της οικογένειας πολύ διαφορετικό και πολύ πιο συμβατικό, αν θέλετε. Κάποια στιγμή προφανώς υπήρξε ένας προπάπος, οτιδήποτε, ο οποίος ήταν πολύ ψηλός, για τα τότε δεδομένα δηλαδή, προφανώς. Θα σου στείλω απ' όλα. Λοιπόν, οπότε από ό,τι φαίνεται τον φωνάζανε ο Λέλεκας επειδή ήταν ο ψηλός και έτσι έμεινε. Όλα αυτά κάτω στις χαμένες πατρίδες, στις χαμένες πλέον πατρίδες. Αν για όσους από εσάς έχετε διαβάσει την Αιωλική Γη, κάπου εκεί πέρα έχει αναφερθεί και ο Κώστας ο Λέλεκας στους διωγμένους από την Μικρά Ασία. Προφανώς και δεν αποκλείεται να είναι και μακρινός, αν είναι υπαρκτό πρόσωπο, να είναι μακρινός συγγενής ο οποίος κατέληξε. Όχι, δεν είναι Κεφαλονιά, φίλε, είναι στη Θεσσαλονίκη. Παρότι στην Κεφαλονιά, και προσπαθώ να θυμηθώ σε ποιο χωριό, υπάρχει ένα χωριό που είναι γεμάτο λέλεκες. Και άλλο ένα στο Ηράκλειο, έξω από το Ηράκλειο της Κρήτης. Εγώ δεν έχω βρει σχέση με όλους αυτούς. Αλλά ναι, υπάρχουν, έχεις δίκιο τώρα που το λες, και στην Κεφαλονιά μου έχει τύχει στις διάφορες περιηγήσεις μου. Να, τι λέει εδώ, ο Βασίλης, ο παππούς λοιπόν Γιάννης του σημερινού Γιάννη είχε το παρατσούκλι Μαρκόγιαννης, γιατί ήταν ο Γιάννης του Μάρκου, μάλιστα. Α, και μιλώντας για Κεφαλονιά, να το και ο Γεράσιμος από το Αργοστόλι, καλησπέρα φίλε και καλό μήνα. Το ενδιαφέρον των κρασιών εδώ πέρα είναι για άλλη μια φορά στις τοπικές ποικιλίες. Σήμερα δηλαδή θα δοκιμάσουμε, μάλλον στις γηγενείς ελληνικές ποικιλίες που τις ψάξανε πολύ. Δηλαδή εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, σήμερα θα δοκιμάσουμε μανδυλαριά, θα δοκιμάσουμε μαυροδάφνη και θα δοκιμάσουμε και βερτζαμί. Έτσι. Στο οποίο βερτζαμί μάλιστα, επίσης στα στοιχεία που όσο πρόλαβα να διαβάσω, όσο με άφησε η κόρη μου να διαβάσω, έκατσαν τα παιδιά και δουλέψανε με τον Κώστα τον Μπακασχέτα, κορυφαίο όχι μόνο αμπελουργό αλλά ερευνητή της αμπελουργίας στην Ελλάδα, για να την ταυτοποιήσουν
και να την ξεχωρίσουν, να ξεχωρίσουν το Βερτζαμί από την Μαυροδάφνη, το οποίο νόμιζαν ότι ήταν. Πολύ σημαντική δουλειά αυτή. Έχω καιρό να το δοκιμάσω το Βερτζαμί των παιδιών και έχω αγωνία να το δοκιμάσουμε, αλλά εκεί θα φτάσουμε. Μου στείλε ο Βασίλης και μου είπε ότι τα κόκκινα κρασιά άνοιξε τα να αεριστούν. Εγώ αυτό δεν το κάνω. Δεν το κάνω όταν κάνω δοκιμή, γιατί είναι κάτι το οποίο εμπίπτει στο πρωτόκολλο των διαγωνισμών ίνου, όπου εκεί πέρα όταν γίνεται δοκιμή πρέπει να δοκιμάζονται τα κρασιά την ώρα που ανοίγονται, γιατί δεν κάνουμε, δεν τα καθόμαστε εδώ να τα απολαύσουμε. Πρέπει να τα δοκιμάσουμε όπως θα τα δοκιμάσει ο καταναλωτής με το που θα ανοίξει το μπουκάλι. Έτσι, δεν πρέπει να του δώσουμε κάποιο αβαντάζ, αν θέλετε, εντός αγωγικών, με το οξυγόνο. Οπότε δεν το έκανα αυτό, Βασίλη, και όχι επίτηδες, όχι για άλλο λόγο, για αυτό τον συγκεκριμένο. Θα το δούμε στην πορεία πώς εξελίσσεται στο ποτήρι. Λοιπόν, υπάρχει όμως και ένα λευκό κρασί, το οποίο λευκό κρασί θα σας πω τι είναι, και παρότι δεν περιλαμβάνει κάποια σπάνια ή περίεργη ποικιλία, ήρθε πολύ, με πολύ έτσι καλές συστάσεις από τον Βασίλη. Οπότε, αν μη τι άλλο, γιατί να μην το δοκιμάσουμε. Η ποικιλιακή του σύνθεση είναι ασύρτικο, ροδίτης και μοσχάτο. Είναι ο ίνος λευκός Μαρκόγιαννη, εσοδείας 2019, με αλκοόλ στο 13,2. Μ' αρέσει που τελευταία τα περισσότερα από τα κρασιά που δοκιμάζω έχουν μια πολύ έτσι χαρακτηριστική τιμιότητα, αν μου επιτρέπετε, ακρίβεια στον αλκοολικό τίτλο. Αυτό που κάποιος ίσως δεν ξέρει είναι ότι στον αλκοολικό τίτλο ισχύει αυτό που είχαμε παλιά και στο σχολείο, το μισό υπέρ του μαθητού. Δηλαδή μπορεί κάποιος να παίξει με ένα συν πλην μισό του 100, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, γιατί ας... Ναι, καλέ, εδώ είμαστε. Μην αγχώνεστε. Και τον τρίτο να θα δοκιμάσουμε. Ποσοστά, ζήσει μια και ρωτά, είναι ασύρτικο 40%, ροδίτης 30% και άλλα 30% το μοσχάτο. Άρα λοιπόν, περιμένουμε όμορφη οξύτητα, έντονη οξύτητα, και περιμένουμε και... Κωνσταντίνε, τα άκουσες, γιατί δηλαδή, το ζήτησες μετά τον ζήσει. Ασύρτικο 40%, 30% ροδίτης και 30% μοσχάτο. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, όπως σας είπα και όπως τα περίμενε κανείς, όμορφα ανθικά αρώματα στη μύτη, λουλούδια, πολλά λουλούδια, όμορφα λουλούδια, ανοιξιάτικα λουλούδια, οξύτητα συν φρούτο, αυτό ακριβώς, το φρούτο, να το, πρώτο Δημήτρη. Άρα από τη στιγμή που έχεις και έναν ωραίο ροδίτη, αλλά και πόσο μάλλον ένα μοσχάτο, περιμένεις λουλούδια στη μύτη και να τα. Στο στόμα, ευχάριστο, λίγο κοντό, είναι η αλήθεια, αλλά πολύ ανάλαφρο, καθαρό, μία μεταλλική επίγευση προς το τέλος. Υπάρχουν παρεμβολές, μήπως ήταν το κλουτς-κλουτς από την γουλιά του κρασιού, γιατί εδώ πέρα τώρα ούτε τηλέφωνα χτυπάνε, ούτε τίποτα. Ελπίζω να ήταν κάτι προσωρινό. Σήμερα ειδικά πρωτομαγιά, αργία και απεργία, δεν ούτε τηλέφωνο, ούτε μηνύματα, τίποτα. Μάλιστα. Ωραίο, πολύ ωραίο, ανάλαφρο, ευχάριστο. Εδώ πέρα, για να δω...
τι μας λέει από πλευράς food pairing, επειδή έχουν και κάποιες προτάσεις στα παιδιά. Θα κράταγα και θα έλεγα ένα ωραίο σαγανάκι. Τι ωραίο ένα ωραίο σαγανάκι. Όπως επίσης και κάτι σκορδάτο. Αυτό το ακούω και μου αρέσει. Εδώ θα μπορούσες κάλλιστα λοιπόν. Τι εννοώ κοντό? Εννοώ, Σοφία, στο κρασί πάντα θέλουμε να βλέπουμε τη διάρκεια του να είναι ικανή στο στόμα. Δηλαδή να μην με το που είτε το φτύσει κανείς είτε το καταπιεί να μην εξαφανιστεί. Έτσι. Σε ένα εύκολο, ευχάριστο, καθημερινό λευκό κρασί δεν έχουμε πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Βέβαια, σε ένα μεγάλο κόκκινο κρασί, για παράδειγμα, ας πούμε, θέλεις να νιώθεις το κρασί να έχει μια διάρκεια στο στόμα η οποία εξελίσσεται σε μια χαρακτηριστική επίγευση. Θέλεις να το έχεις στο στόμα σου, δηλαδή, είτε το έχεις καταπιεί είτε το έχεις φτύσει. Αυτό είναι ένα σημάδι, ένα χαρακτηριστικό, αν θέλεις, της ποιότητας και της σωστής συνοποίησης. Ξαναλέω, σε ένα λευκό κρασί φαγητού καθημερινό, δεν έχεις μεγάλες απαιτήσεις στη διάρκεια, αλλά είναι καλό να μένει και να μην χάνεται εδώ. Δεν λέω ότι το κρασί είναι, πώς το λένε, ξεχνιέται αμέσως. Θα ήθελα, ακριβώς επειδή είναι αρωματικό, θα ήθελα μία μακρύτερη διάρκεια στο στόμα. Αλλά ξαναλέω, επειδή έχουμε ένα κρασί το οποίο είναι για φαγητό, δηλαδή έχεις ένα κρασί το οποίο το είδα και το προσυπογράφω, ένα κρασί το οποίο με κάτι σκορδάτο, δηλαδή μία σκορδάτη σάλτσα για μακαρόνια, σκορδαλιά, θέλετε τζατζίκι, εγώ το λατρεύω, έτσι. Εγώ, επειδή εδώ πέρα επικαλούμε τις κεφαλονίτικες ρίζες μου, ό,τι έχει σκόρδο, τζατζίκι, σκορδαλιά, οτιδήποτε αυτό, θέλω να έχει τόσο σκόρδο που να καίει, να σκοτώνει τα κουνούπια στο χιλιόμετρο. Εδώ πέρα λοιπόν με κάτι σκορδάτο θα μπορούσε να είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ όμορφο το match. Γιατί και το λουλούδι και τα φυτικά στοιχεία που βρίσκονται από κάτω, νομίζω με το σκόρδο θα τέργεζαν τέλεια. Οπότε αν έχετε κάποιο φαγητό σκορδάτο στο μυαλό σας, μια ωραία σκορδάτη σάλτσα, ένα dip, καθότι μιλάμε και ένα κρασί ελαφρύ το οποίο θα μπορούσε να είναι, να ταιριάζει με κάποιο hors d'oeuvre μιας βραδιάς. Αλιάδα τη λέμε ακριβώς, έχεις πολύ δίκιο, Διονύση μου. Θα μπορούσε πολύ κάλλιστα να παίξει. Μπακαλιάρο σκορδαλιά, ένα ωραίο αϊολί, στο οποίο ακόμα και μπορούμε να βουτήξουμε μέχρι και απλά τηγανιτές πατάτες, γιατί όχι, ή κροκετούλες ψαριού, ή... αχ, και το θυμόμουν χθες, καραβιδόψυχα, τι ωραία. Μπορεί να κάνεις πολύ ωραία πράγματα και σας ξαναλέω, σας το λέω από τώρα, παιδιά, αν βλέπετε, ταιριάξτε το με σκόρδο. Πικάντικα τυριά, πικάντικα τυριά. Θα μπορούσε, φρέσκα τυριά πάντα, Δημήτρη, μπορεί να είναι πικάντικα, αλλά όχι καυτερά και όχι τσίλι, αλλά κάτι πώς είναι αυτά τα λευκά τυριά, τα γαλλικά, τα που είναι και σαν spread, που έχουν βότανα, μυρωδικά και σκόρδο. Κάλλιστα. Με φρέσκο σκόρδο επίσης. Πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Προχωράμε. Το επόμενο κρασί που θα δοκιμάσουμε, ερυθρό πλέον, μπαίνουμε στα κόκκινα. Αν μπορείτε να τα βρείτε στο UK, εδώ θα μας το πούν τα παιδιά, αν υπάρχει δυνατότητα είτε έβρεσης στο UK είτε αποστολής. Εγώ δεν γνωρίζω, ομολογουμένως. Το επόμενο κρασί λοιπόν, ο ερυθρός, ο ίνος ερυθρός του Μαρκόγιαννη, είναι, για να το έχω και μπροστά μου, να το, Πούγουε Πελοπόννησος, εσοδεία 2016, ποικιλία μανδυλαριά 100%. Ορίμανση σε, ποιος είναι από την Κύπρο? Καλώς τον Παναγιώτη, καλησπέρα, την αγάπη μου και από μένα στην Κύπρο. Μου έχετε λείψει πολύ, ελπίζω σύντομα να βρίσκομαι μαζί σας ξανά. Πώς το λένε, αλκοόλ στο 13,1, ορίμανση σε δρύνα βαρέλια για 12 μήνες, μανδυλαριά από ντόπια αμπέλια,
του 15 έχω εγώ. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι το 2015. Το γράφει με μικρά γράμματα στην ετικέτα. Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Για πάμε να δούμε. Τι λέει η μανδυλαριά. Βασίλη, μπορούμε να φωτίσουμε τον Κωνσταντίνο περί UK. Έχεις ανοιχτή γραμμή με τα παιδιά ή είναι τα παιδιά συντονισμένα. Για να δούμε. Παρεμπιπτόντως, το site του Ινουπιού δεν είναι αρκετά πληροφοριακό. Θέλει ένα μικρό ρετούς. Ναι, συμβαίνουν αυτά, Λάζαρε. Τα site γενικότερα πρέπει να έχουν πληροφόρηση. Καμιά φορά τη βρίσκουμε στα social media, δεν ξέρω. Εγώ δεν συμβουλεύω με το site, εγώ βλέπω τα fish technique που μου έχουν στείλει, που είναι σαφώς πιο ενημερωμένα. Λοιπόν, μανδυλαριά του 15, όπως με διαφώτισε ο Βασίλης. Σκούρα αρώματα. Τώρα θα σας πω και καμία, και μη με δουλέψετε, εγώ εδώ πέρα το λέω μεταξύ μας. Μάλιστα, μία φίλη μου έστειλε και ένα μήνυμα, το οποίο είναι, η απορία της είναι εύλογη. Λέει, όταν λέμε ότι το κρασί μυρίζει φράουλα, κάποιος που, σαν και εμένα που έχει, πώς το λένε, αλλεργία στη φράουλα, έχει πρόβλημα. Προφανώς δεν έχει. Οτιδήποτε άρωμα λιγάκι έτσι τεχνικό και κάποιες έτσι περικοκλάδες που χρησιμοποιούμε καμιά φορά στην περιγραφή του κρασιού, είναι καθαρά για την κωδικοποίηση της αρωματικότητας. Δεν περιέχει τίποτα από φράουλα ένα κρασί στο οποίο λέμε ότι έχει φράουλα. Εγώ πήγα να σας πω μελάνι εδώ πέρα, γιατί μας βγάζει αυτή τη σκουρίλα και τη μεταλλική σκουρίλα στο χρώμα. Προφανώς και δεν έχει μελάνι το κρασί. Είναι κάτι το οποίο, ή αίμα καμιά φορά που λέμε, ή κρέας, διάφορα τέτοια. Είναι μια κωδικοποίηση των αρωμάτων του κρασιού, την οποία εμείς οι επαγγελματίες του κρασιού οφείλουμε να κάνουμε σίγουρα μεταξύ μας και αρκετά έτσι προσεκτικά. Πολλές φορές ξεφεύγουμε. Εγώ προσπαθώ όσο μπορώ να μην το κάνω και να απλοποιώ τα πράγματα. Οι πολύ έτσι, πώς να το πω, περιφραστικές και περιεκτικές περιγραφές με σπάνια φρούτα, μπαχαρικά, χίλια δυο άλλα πράγματα, δεν βοηθάνε κανέναν. Είμαι ο πρώτος που θα σας το πει αυτό. Ενδιαφέρουσα μύτη λοιπόν, έχει κάποια μελάτα αρώματα στο τέλος, βγαίνει και λίγο το βαρέλι. Ενδιαφέρουσα η δομή στο στόμα, το αλκοόλ στο 12%, έχει κάποιες τανίνες οι οποίες μένουν και βγαίνουν στο τέλος, όμορφη οξύτητα, είναι ένα κρασί το οποίο θα ήθελε για μένα κάτι σε χοιρινό. Να είναι λιπαρό, δηλαδή σκεφτείτε μια ωραία πανσέτα. Ποιος μου έλεγε για κάτι ωραίες μπριζόλες λαιμού, τώρα τις λιγουρεύουμε, είναι και η ώρα ξανά τέτοια και πεινάω. Σκεφτείτε κάτι ωραίο σε χοιρινό. Νάσον, είσαι ακόμα εδώ, σκέψου το pulled pork για παράδειγμα, είτε το φας έτσι, είτε το φας σε κάποιο sandwich, σε κάτι αυτό. Εδώ πέρα λοιπόν, ακριβώς επειδή δεν έχει τόσο στιβαρή δομή για να υποστηρίξει κάποιο άλλο πιο δυνατό κρέας, αλλά με το χοιρινό είναι μια χαρά, το αλκοόλ είναι στο 13%. Επόμενο, ο Τρίτον. Κάποιος τον μελέτησε, τον Τρίτονα και ειδού. Τρίτον εσοδίας 2018. Γεια σου Μίλτο, καλησπέρα στην Κοζάνη. Ο Τρίτον, ο οποίος είναι μαυροδάφνη. Για να τον δούμε και αυτόν. Μαυροδάφνη, η λεγόμενη τσιγκέλο. Για να τον δούμε τον Τρίτονα, να τον έχω και μπροστά μου. Νάτος, Τρίτον 2018, Πουγουέ Πελοπόννησος,
Μαυροδάφνη Τσιγκέλο και με σεφταλιές. Ου, Παντελή μου, τι είπες τώρα, με σεφταλιές. Α, τέλειο. Κάποιος άλλος μου έγραφε κάτι πιο πριν και το έχασα. Γενικά μιλάμε για μικρές ποσότητες, οπότε είναι δισεύρετα και εντός αλλά και εκτός Ελλάδος. Δυστυχώς, Κωνσταντίνε, μια και ρώτησες. Μαυροδάφνη Τζιγκέλο, ο καλός εντός εισαγωγικών κλόνος της Μαυροδάφνης. Τη συναντάμε την Μαυροδάφνη κυρίως σε δύο κλόνους, την Τζιγκέλο και τη Ρενιό. Έχουν διαφορά στην μορφολογία τους, τα φύλλα και το σταφύλι. Η Τσιγκέλο είναι πιο, θεωρείται πιο αυθεντική και είναι σίγουρα και αυθεντικότερη. Η Τσιγκέλο και η Ρενιό, λοιπόν. Πώς λέμε την κοπελιά, την κοπελιά μου, τη λένε Ρενιό κτλ. Ο Βασίλης όμως λέει ότι έχει βρει τον διάγοντα, το Μπεντζαμί, στην Κοπενχάγη. Πολύ ενδιαφέρον αυτό και πολύ ευχάριστο. Εδώ λοιπόν έχουμε αλκοόλ για άλλη μια φορά στο 13. Για να δούμε. Διάρκεια εκχύλησης 5 ημέρες, αποζύμωση σε δεξαμενή και παραμονή με τις συνολάσπες. Το 70% παλαίωσε σε βαρέλια δεύτερης χρήσης για 10 μήνες, ενώ το υπόλοιπο 30% είναι δεξαμενή. Όπως μου λέει ο Γιώργος, η μανδυλαριά είναι δύσκολη και αντιεμπορική ποικιλία, ιδιαίτερα στα νικά και ασύνδετα κρασιά. Για να δούμε εδώ αν... Άνοιξε το Βερτζαμί, Αντώνη, για να το δοκιμάσουμε παρέα, άμα το έχεις. Βασίλειο Κωνσταντίνος στο Εδιμβούργο μας ρωτάει και για τιμές, αν έχουμε, αν γνωρίζουμε. Έλα, ας το κρατήσουμε εδώ για την ώρα. Εδώ λοιπόν το άρωμα είναι πολύ, είναι ζωικό, είναι κρεατικό. Δηλαδή σκεφτείτε, μαζί όμως με τα γλυκά μπαχαρικά που έχουν μέσα, σκεφτείτε τον κυμά που ζυμώνουμε για να φτιάξουμε μπιφτέκια, όχι κεφτέδες, δεν μιλάω για πράσινα μυρωδικά, για δυόσμους, μαϊντανούς και τέτοια πράγματα. Εδώ σκεφτείτε έναν πικάντικο κυμά που φτιάχνουμε, ενδεχομένως χρησιμοποιούμε, ας πούμε, για κεμπάμπ. Έχει κάτι τέτοιο, έχει κάτι πολύ κρεατοκεντρικό εδώ μέσα το άρωμα του κρασιού αυτού. Το φρούτο βρίσκεται από κάτω. Τζουτζουκάκια, μάλιστα. Παντελή με τις ευταλιές, γιατί θες να με γονατίσεις, αφού ξέρεις ότι έχω μια αδυναμία. Λοιπόν, εδώ πέρα όμως η αλήθεια είναι ότι αν περιμέναμε κάτι πιο τανικό, πιο, πώς να το πω, ανάγλυφο, για να το πω έτσι, πιο γεμάτο, δεν είναι. Δηλαδή, ενώ στη μύτη μας προετοιμάζει, και ξέροντας από την πρίκα της ποικιλίας, μας προετοιμάζει για κάτι πιο έτσι τραχή, στο στόμα είναι αρκετά, πώς το λένε, κομψό. Έχει μια τανική δομή που και αυτή μένει στο τέλος, αλλά πάρα πολύ, βρε καλό στον Τάκη, καλό στον, καλό μήνα φίλε, η οποία όμως δεν γδέρνει, για να το πω έτσι. Έχει πολύ ωραία οξύτητα. Εδώ πέρα δηλαδή, ναι, ερχόμαστε, Γιώργο μου, ερχόμαστε στο Μπεντζαμί, περίμενε, εκεί θα ολοκληρώσουμε, εκεί θα κλιμακώσουμε. Λοιπόν, ακόμα είμαστε στη Μαυροδάφνη. Ενδιαφέρον κρασί, προσπαθώ να σκεφτώ
πώς το λένε, κάποια φαγητά για να κάνουμε food pairing εδώ πέρα. Θα μπορούσε κάτι, δηλαδή, ξέρετε τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι μία κόκκινη σάλτσα, η οποία έχει μέσα πράσινα στοιχεία, έχει μέσα δάφνη, για παράδειγμα. Μου βγάζει κάτι τέτοιο. Ένα ωραίο γιουβέτσι. Για παλαίωση, Δημήτρη, κοίταξε να δεις. Αν το εννοείς κατά πόσο μπορεί να αντέξεις το χρόνο, ναι, έχει χρόνια ακόμα. Αν ρωτάς αν έχει λογική, για μένα δεν νομίζω. Για μένα είναι ένα κρασί το οποίο φέτος ή του χρόνου σας άνοιξα την όρεξη τάκι. Εδώ πίνουμε όμως, πώς το λένε, κόκκινα και δυνατά κρασιά. Εσύ με το λευκό είσαι ακόμα στο απεριτίφ, αλλά είσαι ευπρόσδεκτος. Λοιπόν, μαγειρευτό, κόκκινη σάλτσα, ένα ωραίο γιουβέτσι, ένα ωραίο κότσι, τέτοια πράγματα. Για σχάρα, και ναι και όχι. Δάφνη στη σάλτσα, όχι στη σαλάτα, Έφη. Μην τον μπερδεύουμε. Δάφνη στη σάλτσα. Εγώ είμαι πολύ φαν της ξηρής μαυροδάφνης. Είμαι πολύ φαν, Γιώργο, της μαυροδάφνης γενικότερα. Και της γλυκιάς. Της καλής γλυκιάς. Έτσι, την υποστηρίζω και την αγαπώ και, και στενοχωριέμαι όταν κακομεταχειρίζεται. Γιατί την κακομεταχειρίζονται πολύ. Αλλά η ξηρή, και ειδικά από ηνοποιούς, όπως μας έχουν δείξει ο Παρπαρούσης, ο Σκλάβος στην Κεφαλονιά, ο Μαρκαντονάτος στο Τζεντιλίνι, ο Αντωνόπουλος και ούτω καθεξής, μπορεί να κάνει πολύ ωραία πράγματα. Την έχουμε δει την Μαυροδάφνη και στο κτήμα Α, την έχουμε δει σε διάφορες, σε διάφορες γωνιές της Ελλάδας. Είναι για μένα κάτι το οποίο έχει πραγματικά πολύ μεγάλες δυνατότητες. Στιφάδο με τρίτονα, ναι, αμέ, γιατί όχι. Στιφάδο ρουβαλίτς, μπράβο. Λοιπόν, στιφάδο, ναι, και το λαγουδάκι στιφάδο, ναι, είναι και ένα ενδιαφέρον κρέας εδώ πέρα, που έχει και τη λιπαρότητά του, άρα μας βολεύει και η οξύτητα του κρασιού. Λοιπόν, και πάμε... Για τις τιμές, από ό,τι λέει ο Βασίλης, δεν είναι αυτός. Δείτε μποτήλια Greece and Grapes και Wine Kingdom, online κάβες, οι οποίες αναγράφουν τιμές, οπότε εκεί πέρα μπορείτε να πάρετε μια ιδέα, μια εικόνα. Και πάμε να τελειώσουμε με τον Διάγοντα, με το Βερτζαμί του ηνοποιού Μαρκόγιαννη. Εδώ, Μερκούρης επίσης, πολύ σωστά, Μαυροδάφνη. Σας ευχαριστώ, φίλους από την Κύπρο. Διάγων. Για να δούμε. Πρώτο μου το είχαν εδώ τα παιδιά, να το. Διάγων 2018. Ποικιλία Βερτζαμί. Αλκοόλ, παρακαλώ, στο 15%. Εδώ πέρα, πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο κρασί, προμηνύεται πριν καν το ανοίξουμε, για πάμε να δούμε. 12 μήνες παλαίωση σε βαρέλι. Για να δούμε τι μας λέει εδώ. Εδώ δείτε το χρώμα, έτσι. Εδώ το χρώμα είναι, γι' αυτό έγραψα και πριν ότι προσέξτε μην σας πέσει στα ρούχα. Αν σας πέσει στα ρούχα, ο Κλαρούδας θα κάνει πάρτι. Αν όμως σας πέφτει μακριά ο Κλαρούδας, αντίο ζωή. Λοιπόν, πολύ βαφική ποικιλία το Βερτζαμί, γενικό γεγονός. Πολύ, τι ωραίο χρώμα, άρωμα είναι αυτό, παιδιά. Έχει μια όμορφη
αρωματικότητα, έχει ένα όμορφο βάθος, η ένταση δεν είναι, πώς το λένε, ιδιαίτερα υψηλή και βέβαια μπορεί να, εδώ να ήταν και αυτό που έλεγε ο Βασίλης, δηλαδή σίγουρα θα το βοηθούσε, παρότι δεν πρόκειται για κάποιο παλαιό κρασί, να το έχουμε αφήσει να αναπνεύσει λίγο πιο πριν, είτε στο ποτήρι είτε σε μια καράφα, εγώ σας είπα επί τούτου δεν το κάνω. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η μύτη, έχει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, αρώματα τα οποία εναλλάσσονται, τσακώνονται ποιο θα πρωτοβγεί στην επιφάνεια και βγαίνει μία το ένα, μία το άλλο. Εδώ πέρα έχουμε πολύ σκούρα φρούτα μαριναρισμένα σε αλκοόλ. Σκεφτείτε κάτι, πώς το λένε παλιά, λικεράκια και φρουτάκια που κάνανε οι γιαγιάδες, για να καταλάβετε τι εννοεί, και οι θιές. Υπάρχει κάπου το ξύλο στο background, αλλά χωρίς να προεξέχει, χωρίς να, πώς το λένε, υπερέχει. Νάτος, ο Ανδρέας από τη Μαλαισία. Έχουμε Ιαπωνία, έχουμε Μαλαισία. Έχουμε φτάσει πολύ μακριά πλέον. Αυτά είναι τα ωραία. Ανδρέα μου, γεια σου, καλό μήνα. Ελπίζω να είστε καλά εκεί πέρα και να την έχετε βγάλει πιο καθαρή από εμάς όσον αφορά σε όλα τα υπόλοιπα. Τα φιλιά μου και υγεία. 12 μήνες γαλλικά δρύνα βαρέλια, φίλε Παντελή, μια και ρωτάς. Για να δούμε έξω στόμα. Εδώ ναι, εδώ ναι. Λοιπόν, εδώ εδώ έχουμε, καταλαβαίνουμε και το αλκοόλ, καταλαβαίνουμε και το βαρέλι. Εδώ είναι blockbuster, έτσι. Εδώ είναι δυνατό, είναι 12 μου λένε εδώ ο Γιώργο. Το έχω μπροστά μου το Fish Technique. Και γι' αυτό και ακόμα είναι ένα κρασί. Ναι. Εδώ λοιπόν ή θα το πάρετε, εδώ πέρα είναι η ισοδία, είναι το 18, ή θα το πάρετε και θα το φυλάξετε, θα το αφήσετε να στρογγυλέψει λιγάκι παραπάνω, έχει χρόνια μπροστά του, ή αν έχετε σκοπό να το ανοίξετε, πηγαίνετε και, πώς το λένε, κυνηγήστε, είμαι κατά του κυνηγιού, αλλά το λέω καθαρά χάρη, food pairing, New World Order, έτσι όπως τα λες, Δημήτρη μου. Πηγαίνετε και χτυπήστε ένα αγριογούρνο, ρίξτε το στη σούβλα, αλλά οβελίξ, και κάντε ένα πάρτι. Αλλά εγώ θα έλεγα, δηλαδή, αυτό είναι... Και όταν λέμε New World, Δημήτρη, εγώ θα το παρομοίαζα πολύ με ένα φρέσκο και δυνατό αντίστοιχης νοοτροπίας νοτιοαφρικάνικο, για να καταλάβεις. Που και το αλκοόλ, boom, και το, πώς το λένε, και οι τανίνες. Ποιος με χαιρετάει εδώ πέρα, για να δω. Α, ο Ανδρέας, εντάξει, Αντρίκο μου, πότε θα σε δούμε από εδώ, άντε να αρχίσουν ξανά οι μετακινήσεις, να φάμε τίποτα καλό παρεούλα. Λοιπόν, επειδή περνάει η ώρα, και δεν είναι ότι, κλασικά, πεινάω, είναι ότι θα σας χάσω και εσάς του Instagram σε λίγο και δεν το θέλω. Πάμε να κάνουμε το λευκό, δεν το αφήσω τελευταίο. Και έχει τίποτα άλλο, δεν έχω ερώτηση για το λευκό. Πάμε να ξεκινήσουμε να κληρώσουμε το πρώτο ερυθρό. Τον ερυθρό ίνο από μανδυλαριά. Ο μαρκαδόρος μου είναι εδώ. Ίνος ερυθρός μανδυλαριά Μαρκόγιαννη του 2010. Τι είναι αυτό, δεν βγάζω την... 13 λέει αυτό εδώ, ρε παιδιά. Το πόσο έχει το βερτζαμί, 15 είπαμε. 15%. Δεν παίζουν με αυτά. Ερυθρός Μαρκόγιαννη από μανδυλαριά. Εδώ θα σας κάνω λίγο δύσκολες ερωτήσεις, ινικές ερωτήσεις. Η ερώτηση για αυτό εδώ το κρασί, αναφερόμενο στην μανδυλαριά, είναι η εξής.
και προσέξτε με καλά, 2015. Κάτι άλλο λέει εδώ πέρα, βρε Βασίλη. Εκτός αν είναι τα γράμματα, όποιος το έγραψε γράφει σαν και εμένα, χειρότερα από γιατρούς, θέλει φαρμακοποιό για να το αποκρυπτογραφήσει. Τη μανδυλαριά, λοιπόν, που δεν έχουμε συνηθίσει στην Ολυμπία και σε εκείνο το μέρος της Ελλάδας, τη συναντάμε πολύ στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Μάλιστα, η μανδυλαριά υπάρχει σε 4 ίνους pop. Στους 3 από αυτούς συμμετέχει. Και αυτοί είναι οι pop πεζά, pop αρχάνες και pop πάρος. Πού έχουμε μανδυλαριά, σε ποιον ίνο pop έχουμε μανδυλαριά 100% ερυθρό ίνο pop. Σε ποιον ερυθρό ίνο pop έχουμε μανδυλαριά μονοπικιλιακή. Τερέζα, τι έγινε ρε, εσύ είσαι και η Χριστίνα. Α, είσαστε δυνατές εσείς. Όχι παιδιά, είναι η Ρόδος. Είναι η Ρόδος. Και η Τερέζα, για άλλη μια φορά, Χριστίνα, αλλά βλέπω κάμποσοι είσαστε. Όχι, όχι, οι Πάρος και οι Αρχάνες, όχι παιδιά. Λάζαρε, δυστυχώς καθυστέρησες, αλλά δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς. Ξεκινήσει πρώτα από το Instagram, γιατί θα σας χάσω σε λίγο και έχω 4 κρασιά να κληρώσω σήμερα. Τερέζα, να σε. Καλόπιωτο και συγχαρητήρια. Μαυροδάφνη, ο Τρίτον. Τέλος με τη Ρόδο, μη μου στέλνετε άλλος. Τρίτον, Μαυροδάφνη Μαρκόγιαννη, και η ερώτηση εδώ είναι σε όποιους προσέχανε. Σας είπα ότι συναντάμε την Μαυροδάφνη σε 2 κλόνους. Την Τζιγκέλο και την... Για πάμε. Τζιγκέλο και... Ποιος είναι ο άλλος κλόνος της Μαυροδάφνης? Σταύρος. Άλλη δύναμη, μεγάλη. Παραλίγο η Τερέζα να σαρώσει, αλλά ο Σταύρος ο Νικητάκης δεν έχει και πολύ τζάμι εδώ πέρα να γράψω, πολύ γυαλί. Α, κι άλλοι, προχωράτε, μπράβο, μπράβο. Αλλά ο Σταύρος πρόλαβε. Σταύρο, οπότε τώρα δεν έχω και τύψεις που θα σας χάσω εσάς του Instagram σε λίγο. Σταύρο, συγχαρητήρια. Καλόπιωτο. Πάμε να κληρώσουμε το καλό στο Βασίλη από τον Άγιο Νικόλαο Ναού σας. Σας έχω για 2 λεπτά ακόμα εσάς του Instagram. Έχετε σαρώσει. Άλλη μία. Ευκολάκι εδώ πέρα. Απλά και μόνο για να... γιατί δεν πρόλαβα να... καθίσω να σκεφτώ άλλη ερώτηση. Η ερώτηση λοιπόν είναι, στο λευκό Μαρκόγιαννη 2019 που δοκίμασα υπάρχουν 3 λευκές ποικιλίες στο χαρμάνι. Το ασύρτικο, το μοσχάτο και... Ποια είναι η τρίτη ποικιλία? Ποιος θα προλάβει? Κλεωμένης. Κλεωμένης. Είδες τι, άμα το ξέρα. Αλλά κλεωμένης. Κλεωμένης στο Facebook κιόλας. Ο Ροδίτης. Νάτος. Συγχαρητήρια. Κερδίζεις. Καλόπιωτος. Φοβάμαι ότι εδώ θα σας σε 35 δευτερόλεπτα θα σας χάσω εσάς του Instagram, αλλά εντάξει, πήρατε 2 κρασιά από τα 4, οπότε δεν έχω τύψεις. Τώρα θα κληρώσουμε το Βερτζαμί την Τετάρτη με την Παύλο. Αυτά είναι λοιπόν Βερτζαμί, Διάγων,
2018. Η ερώτηση, εσάς σας αποχαιρετάω παιδιά, sorry μας πετάει έξω. Αν θέλετε βέβαια να ξανα... Άντε ξανασυντονιστείτε. Για να δούμε, ας τους δώσουμε μια ευκαιρία ακόμα. Για να δούμε, όποιος το θέλει πολύ από το Instagram. Λάζαρε, δυστυχώς, λυπάμαι. Ας δώσουμε ένα μικρό αβαντάζ για να δούμε ποιος από το Instagram θέλει πολύ τον διάγοντα, το Βερτζαμί. Εδώ σας το λέω βέβαια, αμαρτία μου, την εξομολογούμε εκ των προτέρων. Θα δώσω μία προτεραιότητα στο Facebook. Καλησπέρα και καλό μήνα, Ειρήνη. Τώρα μας ήρθες, ελπίζω όχι, ελπίζω απλά τώρα να μας εύχεσαι. Αν και να μου πεις τώρα βέβαια, τώρα το ξαναείδε κάποιος, οπότε δεν πειράζει. Καλό δοχούμενο στην παρέα μας, έστω και στα τελειώματα. Έτσι κι αλλιώς, επειδή με ρωτάτε πολύ, όλα τα live που, έχουμε, που έχω κάνει, βρίσκονται και στο κανάλι μου στο YouTube. Gourmet Tele ονομάζεται το κανάλι, θα το βρείτε στο YouTube και έχει και άλλα πράγματα, αλλά σίγουρα έχει το, όλα τα live τα οποία έχω κάνει ως τώρα, 37 τον αριθμό, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, τελευταίο κρασί για κλήρωση. Άντε, μπας και πάμε να φάμε κιόλας. Μπαίνεις, βγαίνεις, Ειρήνη, μπράβο. Ο Διάγων, το Βερτζαμί. Και εδώ πέρα είναι μια ερώτηση η οποία δεν είναι δύσκολη. Η ερώτηση για εσάς, για να κερδίσετε αυτό το κρασί, είναι η εξής. Βλέπω εδώ στα στοιχεία που με έχουν στείλει τα παιδιά, ότι ο Βασίλης δηλαδή, ότι, αλλά τα παιδιά μέσω του Βασίλη, ότι το Βερτζαμί θεωρείται εκεί πέρα, για κάτσε να πάω πάνω. Το θεωρούν γηγενές της περιοχής, δεν ξέρω, αλλά εγώ θα ρωτήσω εσάς και ο πρώτος που θα μου απαντήσει θα το κερδίσει, με ποια άλλη περιοχή της Ελλάδος, και σας βοηθάω, στα Επτάνησα έχουμε ταυτίσει την ποικιλία Βερτζαμί. Για πάμε να δούμε. Βασίλης Μπανιάς. Βασίλη, κάπου είδα και την κόρη σου συντονισμένη μέσα, αν ισχύει. Πώς το λένε, θα χάρηκε. Βασίλης Μπανιάς, Βασίλης, κερδίσει νομίζω άλλο ένα Λευκάδα. Είναι, σας είπα, είναι ευκολάκι, πατρίδα της γυναίκας μου. Πολύ όμορφο νησί, εγώ ξέρετε ότι αγαπάω και τα Επτάνησα. Βασίλη, συγχαρητήρια. Ένα πολύ ενδιαφέρον κρασί από πολλές απόψεις, δικό σου. Όχι Κεφαλονιά, Λευκάδα φίλε, εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Εμείς τα κόκκινα, Μαυροδάφνη και Λευκάδα, έτσι ακριβώς. Λευκάδα, Αγία Μαύρα για εμάς τους Επτανήσιους. Πανηγυρίζει να μου τη φιλήσεις. Με τις κόρες, εμένα η δική μου σούπα είναι αρκετά μικρότερη, αλλά... άμα μου λες για κόρη, όχι Ζάκυνθο βρε, Λευκάδα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συγχαρητήρια στο Βασίλη, φιλιά στην κόρη του, η οποία στηρίζει τις Wine Lover προσπάθειές του. Εγώ σας ευχαριστώ. Μου έστειλε όμορφες φωτά από το νησί μας, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανυπομονώ να τις δω και να στείλω και στη μανούλα μου, θα χαρεί πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα και την Πρωτομαγιά στην παρέα μας. Καλή όρεξη, λέγοντας με τρέχουν τα σάλια. Θα σας δω την Κυριακή,
Πάει πίσω το Facebook, αλλά να, ο Βασίλης από το Facebook κέρδισε. Θα σας δω την Κυριακή. Το θέμα δεν το έχω αποφασίσει ακόμα. Σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Δεν θα είναι, σίγουρα θα έχει κάποιο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε και σε ευχαριστώ Γιάννη που μου το θυμίζει. Ευχαριστούμε τον Βασίλη, χάρη στον οποίο βρέθηκαν τα κρασιά σήμερα το πρωί εδώ για να τα έχουμε, για να τα δοκιμάσουμε. Όλοι μαζί μπορούμε. Ενωμένοι οι wine lovers. Έκανε κομπίνο ο Βασιλάκης. Όχι μωρέ, γιατί. Λοιπόν, απλά ήταν γρήγορος. Καλό μήνα, καλή όρεξη, καλή πρωτομαγιά. Και ραντεβού την Κυριακή στη 1.30 με κάτι για το οποίο θα σας ενημερώσω είτε αύριο είτε την Κυριακή το πρωί. Ας ξεκουραστούμε μέχρι τότε. Σας φιλώ. Αντίο.